Βγες κι άλλο, μαλάκα, βγες κι άλλο. Θέλει μια μέρα να κάνω ένα βίντεο μόνο να βρίζω. Καλημέρα, καλό μήνα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα κυριακάτικο vlog εδώ στο Multi Culti Unboxing. Έχω κάνει πάρα πολλά βίντεο τα τελευταία έτσι 2-2,5 χρόνια έτσι που μιλάμε για τα Scrooge Μάγαζα και γενικά το τελευταίο καιρό έρχεστε κι άλλοι έτσι φίλοι που τα βλέπετε τα τελευταία βίντεο που έχω κάνει για τα Scrooge Μάγαζα και νομίζετε ότι ξέρω να σας λύσω τα προβλήματα που έχετε από τα Scrooge Μάγαζα με προβλήματα κάποιο προϊόν ήρθε χαλασμένο, με την εγγύηση, με τα λεφτά, με όλα αυτά και σήμερα λίγο να το ξεκαθαρίσουμε λίγο γιατί και εγώ έρχομαι σε δύσκολη θέση, δεν ξέρω γιατί να σας πω. Γενικά το όλο κανάλι είναι η λογική ότι βοηθάμε ένας τον άλλον, λέω εγώ κάποια πράγματα που σας προτείνω, από πού σας προτείνω να τα πάρετε, όμορφα, ωραία, φτηνά και άλλοι φίλοι σχολιάζουν με τις δικές τους εμπειρίες, με δικά τους έτσι πραγματάκια, ώστε να παίρνουμε όμορφα, ωραία πραγματάκια, εύκολα, φτηνά και σωστά. Γενικά πάρα πολλοί μου τη λένε και τη λέει στα Scrooge Μάγαζα, γενικά δεν θέλω τώρα να το παίζω έξυπνος και να το λέω. Όταν εγώ αγόραζα από το Scrooge, οι μισοί από εσάς δεν το ξέρατε τι είναι το Scrooge. Τώρα μιλάω για πάνω από 10 χρόνια που αγόραζα το Scrooge, όταν οι πιο πολλοί και συνομήλικοί μου, εντάξει δεν λέω για τους πιο μικρούς που δεν το ξέρανε, συνομήλικοί μου φοβόντουσαν την επιστοτική τους κάρτα ή τέλος πάντων να αγοράσουν κάτι από το ίντερνετ, το φοβόντουσαν νομίζουν ότι δεν ξέρω και εγώ τι ήταν. Αγόραζα από το Scrooge και κινητά. Πλέον αγοράζω από το Scrooge μόνο κάνα παπουτσάκι, κάνα ρουχάκι, καμιά φορμίτσα, καμιά κολόνια, κάνα από το φαρμακείο καμιά χαζομάρα, τέτοια πράγματα. Δεν αγοράζω είδη τεχνολογίας. Θυμάμαι ότι το 2010 πρέπει να ήταν, είχα αγοράσει από το Scrooge, το πρώτο μου κινητό που είχα αγοράσει από το Scrooge, μάλλον από ένα Scrooge μάγαζο, ήταν το HTC το Wildfire, πάρα πολύ καλό, γύρω στα 3 εκατοστάρια έκανε τότε, ήταν έτσι το πρώτο μου smartphone και το έχω αγοράσει. Βγες κι άλλο, μαλάκα, βγες κι άλλο. Θέλει μια μέρα να κάνω ένα βίντεο μόνο να βρίζω και θα το κάνω στη Θεσσαλονίκη αυτό πιο καλά. Και πολλοί νομίζουν ότι εγώ δεν ξέρω από Scrooge και όλα αυτά. Αγοράζω το Scrooge, απλά δεν αγοράζω προϊόντα τεχνολογίας. Γιατί τα βρίσκω πιο φτηνά, πιο ωραία και είμαι πιο ευχαριστημένος από εκεί που τα αγοράζω. Πάρα πολλοί άλλοι φίλοι σχολιάζουν με την έννοια και με το Scrooge είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Πάρα πολύ ωραία αυτά που παίρνουμε, πολύ καλές τιμές. Το βίντεο που είχα κάνει το τελευταίο ήταν με το ότι πάρα πολλά προϊόντα είναι κατόπιν παραγγελίας έλεγε και αυτό το συνάντησε ένας ξάρεφός μου που ήθελε να αγοράσει και πάρα πολύ βγήκατε ναι, παίρνεις τηλέφωνο και το έχουν το προϊόν γιατί κατόπιν παραγγελίας άμα τους πεις ότι το θέλεις με απόδειξη το δίνουνε, το έχουν, άμα τους πεις ότι είναι με τιμολόγιο δεν το έχουν, οπότε άλλη μια πουστιά των Scrooge Μάγαζων, άλλη μια πουστιά με την έννοια ότι τι θα πει τιμολόγιο, τι θα πει με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ. Όταν πουλάς ένα προϊόν δεν σε νοιάζει όταν είσαι 100% σωστός, δεν σε νοιάζει άμα το ένα είναι με ΦΠΑ, είναι με τιμολόγιο, χωρίς ΦΠΑ τέλος πάντων. Τι σημαίνει αυτό, τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι κάνουν κομπίνες τα Scrooge Μάγαζα αυτά που ασχολούνται με τα κινητάκια, με τα χαζομαράκια, με όλα αυτά. Δεν λέω για όλα και δεν λέω για όλους. Πάρα πολλά μικρά κινεζομάγαζα, ελληνικά κινεζομάγαζα, σκρουτζομάγαζα όπως τα λέω εγώ, που πριν 4-5 χρόνια όλοι αυτοί, οι πιο πολλοί από αυτούς, φέρναν τα κινητά πάλι αυτά όλα τα Xiaomi, τα πουλούσαν στο Αγγελιόπολης με αγγελίες, πλέον βάλανε 2-3 φίλους, ανοίξαν ένα μαγαζάκι, δεν είναι τίποτα να ανοίξει ένα μαγαζάκι στην Ελλάδα, και θα σε πάρει λίγο καιρό, μια χαζομαρούλα, μια βιτρινούλα, φέρνεις 20-20 κινητά, 10-10 κινητά, 5-5 χαζομαρούλες και τα πουλάς. Δεν είναι κάτι, δεν είναι επιστήμη. Οπότε τι γίνεται με το ΦΠΑ έτσι όπως σας το είπα, έχουν θέμα. Άμα τους το προπληρώσει το ΦΠΑ, πώς είμαι εγώ σίγουρος ότι το αποδίδουν πίσω στο κράτος. Είσαι μπροστά, το ξέρεις, αλλά όταν δεν το γιατί μάλλον όταν δεν παίρνουν το ΦΠΑ όταν αγοράζεις εσύ με τιμολόγιο να έχουν πρόβλημα. Για πείτε μου, απαντήστε μου. Εύλογο το ερώτημα, έτσι δεν είναι. Μετά πάρα πολλούς φίλους, αυτά τώρα οι πιο πολλοί μου τα στέλνετε στο Instagram που μιλάμε και μου αρέσει έτσι που τα λέμε από το Instagram, πάρα πολλοί έτσι φίλοι μου λέτε με την έννοια, μου λέτε τα προβλήματά σας που αγοράζετε από το Scrooge και γι' αυτό έρχομαι στη δύσκολη θέση, δεν ξέρω τι να σας πω, προσπαθώ να σας βοηθήσω
λογικά σκεφτόμενος το τι αντιμετωπίζεται για να μπορώ έτσι να σας πω πέντε πράγματα, δεν μπορώ να είμαι τελείως σωστός, γιατί δεν έχω αντιμετωπίσει εγώ τα ίδια προβλήματα, γιατί δεν αγοράζω το σκρούτ προϊόντα τεχνολογίας. Πήγε ένας φίλος μου, λέει, αγόρασα το προϊόν και το αγόραζα με επιστροφική κάρτα. Άλλη χαζομάρα αυτή, τέλος πάντων. Εγώ προσωπικά, σε κάτι που δεν είμαι σίγουρος ότι το έχει σε απόθεμα, δεν αγοράζω. Δεν αγοράζω από σκούρτζο μάγαζο, δηλαδή και αν πάρω κανένα παπούτσι, κανένα τέτοιο, θα πάρω ένα τηλεφωνάκι να δω τι έχει το νούμερο που θέλω, όντως, που λέει μία στις τρεις μέρες τι λέει, και το παίρνω. Δηλαδή, αφού σου εμπιστεύομαι, και ποτέ δεν είχα πρόβλημα με τα σκούρτζο μάγαζα, με ρούχα και καλλιντικά και όλα αυτά. Τώρα κάποιος άλλος θα πει το σκρούτζ δεν είναι τα σκούρτζο μάγαζα, το σκρούτζ είναι το σπίτι, είναι υπό την αιγίδα του Scrooge, σαν επιχείρηση που είναι το Scrooge, λειτουργούν όλα αυτά τα Scrooge μάγαζα τα μικρά. Οπότε έχει εν μέρη την ευθύνη το Scrooge σαν Scrooge, γιατί είναι κάτω από τη σκέπη του Scrooge να λειτουργούν νόμιμα και σωστά όλα αυτά τα μαγαζιά. Δεν είναι άμυρο ευθυνών το Scrooge σαν Scrooge, ξέρει τι γίνεται, αλλά η δουλειά τους γίνεται, ολονών η δουλειά γίνεται, γιατί αγοράζετε τα προϊόντα εσείς, τα οικονομάει το Scrooge, παίρνει το ποσοστό του, το μαγαζί μια χαρά πάει, οπότε όλοι είναι ευχαριστημένοι. Και το ποιο είναι το περίεργο, μάλλον και το ποιο είναι το τυχερό σε όλη αυτή τη φάση, είναι ότι επειδή όλοι πλέον τα τελευταία δύο χρόνια τα κινητά τα Xiaomi έχουν γίνει τόσο δυνατά, τόσο καλά, τόσο γνωστά στην Ελλάδα, γενικά είναι κινητά από τα οποία δεν έχεις πολλά προβλήματα, δεν έχεις τόσα πολλά έτσι προβλήματα σε hardware να σου έρθει χαλασμένο το ένα το άλλο, όχι ότι δεν υπάρχει, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που και αυτά χαλάνε, αλλά σχετικά είναι αξιόπιστη εταιρεία, δηλαδή εγώ στα τόσα πολλά κινητά που έχω πάρει και για φίλους και για όλα αυτά, δεν μου έχει παραπονηθεί κάποιος, ξέρεις, έχει το κινητό πρόβλημα, χάλασε, έκανε, έρανε. Τα πιο πολλά είναι το πρόβλημά τους, είναι ότι το ρίξαν το κινητό κάτω και σπάσει η οθόνη, εννοείται αυτό. Οπότε δεν έχει τύχει, μάλλον δεν τυχαίνει πάρα πολύ να έχετε πρόβλημα όταν αγοράζετε κινητό από Scrooge. Τις προάλλες ένας φίλος μου στέλνει μήνυμα, μου λέει πήρα ένα κινητό και ήταν, είχε θεματάκι με την κάμερα. Και τους λέω, μου λένε αυτοί, στείλτε μου την απόδειξη να δούμε τι και πώς. Και λέω, μου λέει ο τέλος πάντων φίλος μου, θέλουμε, λέει, την πρωτότυπη, άκου τώρα, δηλαδή, όταν ακούω τέτοια γραφειοκρατία, τρελαίνομαι. Θέλω, λέει, την πρωτότυπη απόδειξη. Ελά, σε στείλω, λέει, με fax. Και τι τον απαντάνε αυτοί. Ολόκληρο τώρα σκουρτζομάγος, ολόκληρο μαγαζί, πουλάει κινητά, δεν έχουμε, λέει, fax. Είναι να πάω να πηδήξω από τον τρίτο όροφο από την πολυκατοικία ή όχι. Τέλος πάντων. Και μετά έπρεπε, δηλαδή, πρώτα να στείλει την απόδειξη, δεν ξέρω με τι την έστειλε τελικά, να είναι η πρωτότυπη να τη στείλει, να τη δούνε και μετά να τον μπουν αυτοί, άμα τέλος πάντων τι είναι. Γενικά υπάρχουν προβλήματα και από το σκουρτζομάγαζα και από όλα αυτά. Εγώ δεν λέω, δεν άποσε κανέναν από πού να αγοράσει. Απλά το θέμα είναι όταν από κάπου αγοράζεις και όταν πάθεις τη στραβή, να έχεις τα τέτοια, να το παραδείς, να πεις «ΟΚ, μου κάναν χαζομάρα» και να μην μπαίνεις στη διαδικασία να λες «Αχ, έτσι, αλλιώς και γιατί και πώς και είναι η Ελλάδα και τα δίνουν τα λεφτά στην Ελλάδα και μένουν στην Ελλάδα και όλα αυτά». Να είμαστε ειλικρινείς, να είμαστε ωραίοι. Εγώ προσωπικά σας προτείνω να τα αγοράζετε από εκεί, αλλά από τη στιγμή που είναι η ίδια τιμή, εννοείται θα το αγοράζετε στην Ελλάδα, γιατί και καλά λένε αυτό το άλλη χαζομάρα για αυτή. Δηλαδή, παίρνεις τι είναι να πάρεις, λέει περιμένουμε πολύ καιρό. Δηλαδή, εγώ όλα τα κινητά που έχω πάρει και περιμένω 10-15 μέρες είναι πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, τι να πω. Τέλος πάντων, είναι και αυτό μια χαζομάρα. Ναι, μένω όταν το βιάζεις το κινητό, το πράγμα όντως το βιάζει. Λέω τώρα επειδή έπιασες τα λεφτά και θέλεις την ταλγκά να το πάρεις. Όταν όντως το βιάζεις, οκ. Αλλά σε όλες τις άλλες περιπτώσεις και τα 20 και τα 15 και τα 10 ευρώ και τα 30 ευρώ, με αυτά τα λεφτά μπορείς να πάρεις τις τικούλες σου, τα πραγματάκια σου, τα άλλα από την Κίνα. Οπότε να σου βγει και πιο οικονομικά. Οπότε αυτά λοιπόν, φίλοι μου, και σήμερα από μένα, από ένα ακόμα multi-culti επεισόδιο. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Μέσα στη βδομάδα θα ανεβάσω το review του Xiaomi Redmi Note 7 που μου το ζητάτε σαν τρελή. Δεν ξέρω κι εγώ τι θα σας πω. Είναι ένα κινητό, όπως είναι όλα τα άλλα. Θα το ανεβάσουμε και το review. Και τώρα είμαι ανάλογα, δεν ξέρω ποιο από τα δύο θα ανεβάσω. Μάλλον θα ανεβάσω ένα review που κάνω κάποια εκείνα τα γκατζετάκια που μου είχαν έρθει πριν 1,5 μήνα τα Xiaomi. Θα κάνουμε έτσι ένα review να σας πω έτσι 5 πραγματάκια. Απλά περιμένω από την Κινέζα τη φίλη μου να μου στείλει έτσι κουπονάκι ώστε να τα αγοράσουμε όμορφα και οικονομικά. Οπότε αυτά λοιπόν, φίλοι μου, και σήμερα από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Bye bye.